Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φόρουμ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Γενέβης συγκεντρώνει τα τελευταία 20 χρόνια καλλιτέχνες, ακτιβιστές, δημοσιογράφους και αυτόπτες μάρτυρες που καταγγέλουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Πραγματοποιείται παράλληλα με τη Σύνοδο του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ. Η γνωστή τραγουδίστρια Μπάρμπαρα Χέντριξ είναι δίπλα στη διοργάνωση από την πρώτη μέρα. Στην έναρξη του φεστιβάλ τραγούδισε τον ύμνο του κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ, το We Shall Overcome. Η τραγουδίστρα είναι επίτιμη σόβια πρέσβερα της ΗΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Υπάρχει ένας σκοπός. Είμαστε όλοι ένας λαός. Τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν όλους μας, κάθε στιγμή. Εκδηλώνονται με διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχει όμως μόνο ένας σκοπός. Είμαστε όλοι μέλη της ίδιας ανθρώπινης οικογένειας. Πρέπει να υψώσουμε λοιπόν το αναστημά μας και να αντισταθούμε σε όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Οι θεατές μπορούν να παρακολουθήσουν προβολές και συζητήσεις που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Για την Βελγίδα δημοσιογράφο και συγγραφέα Κριστίν Οκράν, είναι ένα γεγονός που δεν θέλει να χάσει σε καμία περίπτωση. Στη γενική αναστάτωση του πλανήτη, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα μέρος, ένα είδος κόμβου, όπου όλοι θα μπορούν να συναντηθούν. Είναι προφανές ότι η διεθνής κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι τέτοια που εδώ, στις όχθες της λίμνης της Γενέβης, όπου περιβαλλόμαστε από Ρώσους ολιγάρχες που έχουν μεγάλες περιουσίες στην Ελβετία, νιώθουμε ιδιαίτερη ανησυχία. Μια ολόκληρη βραδιά του φεστιβάλ αφιερώθηκε στην Ουκρανία με Ρώσους, Ουκρανούς και Ευρωπαίους ομιλητές. Συνοδεύτηκε από την προβολή της ταινίας The Earth is Blue as an Orange που γυρίστηκε στο Ντομπάς και δείχνει πώς πραγματικά ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από πολύ καιρό στην Ανατολική Ουκρανία. Η ταινία κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο διαγωνιστικό τμήμα World Cinema Documentary του Festival Sundance το 2020. Ο Ρίτι Παν, που κέρδισε πρόσφατα βραβείο στην Μπερλινάλε, είναι ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του διαγωνιστικού τμήματος Ντοκιμαντέρ. Νομίζω ότι κάθε ταινία είναι κατά βάθος πολιτική. Αν δεν είναι πολιτική, είναι ήπια για τα γούστα μου. Μου αρέσουν πολύ τα ντοκιμαντέρ. Γιατί υπάρχει πάντα σε αυτά μια συζήτηση για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για τα βάσανα του κόσμου. Πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί και να συζητήσουμε για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το αξίζει. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να παρακολουθήσουν συζητήσεις και πολλές από τις ταινίες του φεστιβάλ μέσα από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Φόρουμ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Γενέβης ολοκληρώνεται την Κυριακή 13 Μαρτίου.